Σε συναγερμό τέθηκε η εκπαιδευτική κοινότητα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στο Ηράκλειο, καθώς 5 φοιτητές, 3 άντρες και 2 γυναίκες που διαμένουν στην εστία βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό. Το πρώτο κρούσμα έγινε γνωστό την περασμένη Δευτέρα και ακολούθησε ιχνηλάτιση και τεστ και διαπιστώθηκε πως 4 στενές επαφές του κρούσματος ήταν θετικές. Και οι 5 δεν είχαν ταξιδέψει εκτός Ηρακλείου. Κατόπιν αυτών, η Πριτανία του ΕΛΜΕΠΑ αποφάσισε τον αποκλεισμό και των 78 φοιτητών της εστίας στο Ηράκλειο στα δωμάτια τους και τη διεξαγωγή τεστ κορονοϊού σε όλους. Ζητήσαμε από εχθές να γίνουν τεστ σε όλους τους φοιτητές που διαμένουν στις εστίες, γιατί έχουμε κοινόχρηστους χώρους, έχουμε κοινή κουζίνα, έχουμε κοινές τουαλέτες και σήμερα το μεσημέρι γίνονται ήδη, εάν δεν έχουν ξεκινήσει θα ξεκινήσουν σύντομα, μοριακά τεστ σε όλους τους φοιτητές των εστιών. Έχει έρθει ένα κινητό συνεργείο αυτή τη στιγμή από τον ΕΟΔΗ που πραγματοποιεί τα μοριακά τεστ στη φοιτητική εστία του Πανεπιστημίου μας. Πλέον με βάση τα νέα δεδομένα διατυπώνονται ανησυχίες από πλευράς φοιτητών που βρίσκονται λίγο πριν την απόκτηση του πτυχίου τους. Για αυτούς βρίσκεται σε ισχύ η αναστολή των πρακτικών τους ασκήσεων. Κύκλιος από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, από τον Υφυπουργό τον κύριο Διγαλάκη, που αναστέλει ουσιαστικά την πρακτική άσκηση που γίνεται με φυσική παρουσία. Εάν τα τμήματα και οι φορείς κρίνουν ότι η πρακτική άσκηση μπορεί να γίνει εξ αποστάσεως, μπορεί να υλοποιηθεί εξ αποστάσεως, κάτι το οποίο η Πριτανία του Μεσογειακού Πανεπιστημίου το ενθαρρύνει, τότε θα συνεχιστεί κανονικά η πρακτική άσκηση για να ολοκληρωθεί. Εάν όμως η πρακτική άσκηση αφορά τεχνικά ζητήματα και είναι υποχρεωτική η φυσική παρουσία των φοιτητών, των ασκούμενων, τότε σε αυτή την περίπτωση με βάση την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων πρέπει να ανασταλεί για το διάστημα που βρισκόμαστε σε αποκλεισμό. Παράλληλα αγωνία υπάρχει και για τη διαδικασία εκπόνησης πτυχιακών εργασιών που σε πολλές περιπτώσεις έχουν παγώσει. Θα προσπαθήσουμε να υλοποιηθούν αυτές οι εργασίες εξ αποστάσεως, να γίνει ένα τμήμα των εργασιών αυτών, να γίνει η δουλειά η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως. Και στη συνέχεια, μετά τις 30 Νοεμβρίου ή όσο χρειαστεί να βρισκόμαστε σε αυτό τον αποκλεισμό, θα συνεχίσουμε με φυσική παρουσία.